Καντιδίαση στα γεννητικά όργανα πάρα πολύ συχνή. Έτσι, πολλές φορές μια ερυθρή βάλανος και βαλανοποστική και πόστη και έσω πέταλο ακροποστίας, κοκκινίλα, με άσπρους λευκοπούς λεκέδες, χαρακτηριστικούς της κάντιτα, συνήθως σε άτομα είτε από επαφή είτε διαβητικά άτομα, πολύ χαρακτηριστική εμφάνιση επίμονης καντιδίασης σε διαβητικούς, και βεβαίως υποτροπές είτε λόγω επαφής είτε λόγω εδάφους που υπάρχει ως προδιάθεση. Δερματοφυτίες είναι πολύ πιο σπάνιες από τις μυκητιάσεις. Λοιπόν, εδώ έχουμε βαλανίτιδα, βαλανοποστίτιδα, αλλά και κολπίτιδα, αιδιοκολπίτιδα, παράγοντες σαχαρώδης διαβήτης, ανοσοκαταστολή και βεβαίως αντιβιωτικά, ιδίως στις γυναίκες. Διαφορική διάγνωση από ζυματορωϊκό εξεπαφής και πεμφυγοειδές. Και εδώ αναφέρω αυτό το οποίο βασικά ενδιαφέρει τους άντρες. Η τοπική θεραπεία με ένα αντιμυκητιακό για 7 με 10 μέρες, αν γίνει σωστά, είναι επαρκέστατη. Σπανιότατα. Πόσες φορές την ημέρα? Δύο φορές την ημέρα κλασικά, ή αν υπάρχει μυκοναζόλη που είναι με μία φορά σαν ένδειξη, αλλά γενικά τα αντιμυκητιακά τα βάζουμε δύο φορές την ημέρα, πρωί-βράδυ. Αν μπορούμε να κάνουμε και ένα μπανάκι με υπερμαγκανικό ή να κάνουμε ένα μπανάκι με χαμομήλι, κάτι τέλος πάντων να στεγνώσει. Το βορικό όχι τόσο πολύ, γιατί ξεραίνει ιδιαίτερα. Μπορεί να μπει. Μπορεί να μπει. Πρώτα υπερμαγκανικό, μετά βορικό, μετά χαμομήλι. Ναι. Αν. Σε ασθενείς που έχουν υποτροπιάζουσες, γιατί βλέπουμε, και αρχίζουν και κάνουν διαβρώσεις. Ναι. Και τα σχισίματα και πάλι έκανα σεξ και σχίστηκα κτλ. Τελικά αυτοί καταλήγουν να κάνουν ένα στένομα εκεί πέρα στην πόση και να καταλήγουν να χρειάζεται να γίνει περιτομή. Ή τουλάχιστον να βγάλεις γύρω-γύρω το κασκόλ, αυτό το κομμάτι στεφάνι. Λοιπόν, αυτά όταν αρχίζουν και γίνονται οι διαβρώσεις, είναι αργά ήδη για να πούμε ότι θα μπορέσουμε να αναστρέψουμε? Όχι. Γιατί όχι. Η διαβρώση συνήθως αρχίζει να στενεύει, ναι, με τις, ναι, διαβρώσεις. Δεν είναι αργά, αλλά είναι πλέον θέμα, ας πούμε, τελικά του ανθρώπου πόσο συχνά θα συνεχίσει να τις κάνει. Σε αυτή την περίπτωση όμως, από τη στιγμή που κάνει επώδυνες διαβρώσεις και δυσκολεύεται, καλύτερα να κάνει μια περιτομή, να τελειώνει η ιστορία, να βγάλει την περιοχή. Δεν έχει από εκεί και πέρα. Το να υποστρέψει στο τελείως φυσιολογικό είναι σχεδόν αδύνατο. Καντιδίαση, έτσι, καντιδιακή βαλανοποστίτιδα, με το λευκοπό επίχρησμο που πιάνει μέχρι πέρα και που λέμε ότι παρακαλώ. Ποιο από τις αντιμυκητιαστικές θεωρείτε ότι είναι πιο ενδεδειγμένη φαρμακολογικά? Είναι όλες οι ίδιες? Η τελευταία γενιά, δηλαδή εκοναζόλη, μυκοναζόλη. Να πούμε και ένα δύο. Εμπορικά τραβοζέν, μυκοσπορ, δακταρίν, πάει λίγο πιο πίσω. Κυρίως η τραβοζέν, η μυκοσπορ, αυτά συνήθως είναι τα πιο εν χρήση και τα, αυτά που μας λύνουν προβλήματα. Για ψώρα είπα λίγο προηγουμένως. Για τη φθυρίαση δεν θα σχολιάσω, γιατί όλοι μπορούμε να ξέρουμε ότι ένας κνισμός στα γεννητικά όργανα που επιμένει, λίγο να προσέξουμε, θα δούμε τις κολλημένες φθήρες ή τις κόνιδες, άρα η διάγνωση μπορεί να γίνει. Δύο λόγια θα πούμε για τη σύφυλη και ελάχιστα για τη θυλακίτιδα. Ψώρα και φθυρίαση είναι σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα σχεδόν αποκλειστικά. Στους άντρες τα γεννητικά όργανα, ειδικά το σώμα του πέους αλλά και η βάλανος, είναι θέση επιλογής. Δηλαδή βλέπουμε ένα άτομο να έχει φαγούρα, να ξύνεται κυρίως το βράδυ, να έχει μικρό εξάνθημα έτσι μη ειδικό στο σώμα. Ας δούμε λίγο στα γεννητικά όργανα. Είδαμε παρόμοιες βλάβες επάνω στα γεννητικά όργανα και ειδικά στη βάλανο. Σχεδόν τεκμηριώνουμε τη διάγνωση της ψώρας. Μπορεί να γίνει εύκολα ψάχνοντας να βρούμε και το άκαρι. Είναι μια τεχνική που εμείς οι δερματολόγοι, κάποιοι από εμάς την κάνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει και η κλινική διάγνωση πολλές φορές είναι πάρα πολύ εύκολη. Η ανέβρεση βέβαια φθυρών και κονίδων στην περιοχή νομίζω ότι δεν θέλει περισσότερο από το να δούμε προσεκτικά με ένα φακό. Και το χαρακτηριστικό και στην ψώρα και στη φθυρίαση είναι ότι όσο αντισταμινικό και να πάρει, η φαγούρα φαγούρα. Και αυτό είναι το πολύ χαρακτηριστικό. Ενώ γενικά οι αλλεργίες και όλα τα υπόλοιπα νοσήματα υπακούν στα αντισταμινικά και στην κορτιζόνη στον κνισμό, και κορτιζόνη να δώσουμε και αντισταμινικό να δώσουμε, ούτε η ψώρα υπακούει, ούτε ο κνισμός της ψώρας υπακούει, ούτε της φθυρίασης. Και εδώ έχουμε τυπικές βλάβες, κόνιδες και φθήρες, αυτός ο χαρακτηριστικός φθήρας, η ψήρα δηλαδή που είναι, σαν, που είναι στα γενετικά όργανα, που είναι σαν χελώνα, ενώ στο κεφάλι είναι μακρόστενη. Βλέπετε και εδώ έχουμε διαφορά. Άλλος ο φθήρας του τριχωτού, άλλος του εφηβαίου.
Λοιπόν, αυτό που είχαμε ξεχάσει για τη σύφυλη ξαναγυρνάει τα τελευταία χρόνια. Την βλέπουμε, την διαγνώσκουμε αρκετά αργά και δυστυχώς θα έχουμε τα ίδια προβλήματα που είχαμε παλιά με τη μετάδοση και τον πληθυσμό, ο οποίος τελικά κολλάει ο ένας από τον άλλον, χωρίς να ξέρουμε πού θα φτάσει αυτή η ιστορία. Αυτός είναι ένας παλιός αφορισμός στα παλιά δερματολογικά βιβλία. Έλεγε: κάθε πληγή που βλέπεις στα γεννητικά όργανα θα πεις ότι είναι σύφυλη, μέχρι να αποδείξει το αντίθετο. Μπορεί να είναι υπερβολή, αλλά αυτό γιατί θέλω να κρατήσουμε σήμερα, να το βάλουμε στο μυαλό μας ότι μονήρης διαβρωτική βλάβη στα γεννητικά όργανα, ας μας βάλει τουλάχιστον την υποψία, ας κάνουμε το απλούστατο να ψηλαφίσουμε λεμφαδένες. Αν δεν είναι ερπητική πρωτομόλυνση που κάνει αδενίτιδα και που έχει πιο θορυβώδη συμπτώματα, τότε ψηλαφώντας σύστιχα λεμφαδένες, έχουμε ανώδυνη λεμφαδενίτιδα χαρακτηριστικά της συφύλιδος. Γιατί αμέσως μετά το συφυλιδικό έλκος, σε λίγες μέρες αναπτύσσεται η αδενίτιδα. Ενώ στον έρπιτα είναι και επώδυνη και συνήθως τα συμπτώματα του έρπιτα είναι πιο θορυβώδη. Στη σύφυλη έχουμε ανώδυνη διάβρωση. Αίτιο το οχρό τρεπώνυμα που δεν καλλιεργείται, επόαση 21 περίπου μέρες, αλλά αυτό παίζει γιατί με τα αντιβιωτικά που παίρνει σήμερα ο κόσμος έχει παραταθεί πολλές φορές και σε μήνες από την ώρα της μόλυνσης μέχρι την εκδήλωση. Και αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που τα δίνουμε πολλές φορές σαν θέματα στους φοιτητές. Τυπικοί χαρακτήρες συφυλιδικού έλκους. Διάβρωση, δηλαδή επιφανειακή βλάβη συνήθως, συγγνώμη, ανώδυνη, στρόγγυλη, ιωειδής, ομαλά χείλη, καθαρός πυθμένας, χρειά κόκκινη, ως απομυϊκή σαρκός γράφαν τα βιβλία, και σκληρή βάση εδράζεται, δηλαδή σε μια, άμα προσπαθήσουμε να πιάσουμε, βλέπουμε ότι δεν πτυχούται εκεί το δέρμα, μένει ντούρο, σκληρό. Σύστιχη ανώδυνη λεμφαδενίτιδα και προσοχή. Μέσα σε 1-1,5 μήνα χωρίς θεραπεία το έλκος επουλώνεται. Και πάμε δεύτερο στάδιο και τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα καλά. Η διάγνωση γίνεται με αυτούς τους τρόπους, κυρίως όμως, επειδή δεν έχουμε πολύ εμπιστοσύνη στην εμπειρία πλέον, ειδικά των μικροβιολόγων, πάμε στις μη ειδικές και τις ειδικές ορολογικές αντιδράσεις. Και βέβαια διαφορική διάγνωση και από έρπιτα και από τραυματισμούς και από άφθες και από φαρμακογενή, αλλά είπαμε να μπαίνει στο μυαλό μας μονήρης βλάβη συνήθως στα γεννητικά όργανα με αυτούς τους χαρακτήρες, σκέψου και τη σύφυλη. Τυπικό συφυλιδικό έλκος. Παρακαλώ. Αν μας έρθουν αρνητικές ορολογικές εξετάσεις, πόσο είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται για σύφυλη? Για τη VDRL. Αν η VDRL δεν είναι ειδική, άρα μπορεί να είναι αρνητική και να θετικοποιηθεί αμέσως μετά, όπως και RPR. Οι ειδικές είναι οι αξιόπιστες και θετικοποιούνται σχετικά σύντομα. Εδώ είναι τυπική εκδήλωση πλατέων. Ποιες είναι οι ειδικές, ρωτούν? Αυτές οι δύο. FDA και TPHI. Αυτές είναι κλασικές, γίνονται και άλλες. Αυτές είναι οι τυπικές που γίνονται στα περισσότερα εργαστήρια.